Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής κράτησαν οι συνομιλίες των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες για το προσφυγικό. Οι διαφωνίες όμως δεν αμβλύνθηκαν. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση της Άγγελα Μέρκελ ότι ακόμα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία και Πολωνία επέμειναν ότι δεν θέλουν να φιλοξενήσουν μετανάστες, ειδικά αν πρόκειται για μουσουλμάνους. Είχε προηγηθεί άλλωστε το σημείωμα Τούσκ που χαρακτήριζε τις ποσοστώσεις αναποτελεσματικές. Στον αντίποδα, η Γερμανίδα Καγκελάριος και ο Ιταλός Πρωθυπουργός Πάολο Τζεντιλόνι απέτησαν όλες οι χώρες να δεχθούν πρόσφυγες από τις ακτές της Μεσογείου που έχουν ζητήσει άσυλο. Ακόμα πιο αυστηρή ήταν η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, που μάλιστα είπε ότι αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν είναι ντροπή. Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε απαράδεκτο το σημείωμα του Ντόναλντ Τούσκ για τις ποσοστώσεις και πρόσθεσε ότι για την Ελλάδα το σημαντικό δεν είναι κάποιες χώρες να φιλοξενήσουν 200 ή 1000 πρόσφυγες, αλλά το ότι επιμένουν να υπονομεύουν τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.